γραφή της Ολυμπιακής Φλόγας για την διοργάνωση των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Νότια Κορέα το 2018. Μια πολύ σημαντική διοργάνωση που είμαστε βέβαιοι ότι θα στεθεί με απόλυτη επιτυχία, όπως άλλωστε και η Ολυμπιακή το 88 στη Σεούλ. Με την ευκαιρία της επίσκεψής του όμως είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση σε μια σειρά από κομβικούς τομείς συνεργασίας και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα περιθώρια ενίσχυσης αυτής της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, εντούτοις υπάρχουν πολλά σημεία που μας φέρουν πιο κοντά. Σήμερα μας έφερε κοντά ο αθλητισμός και το Ολυμπιακό πνεύμα. Όμως, πέραν του Ολυμπιακού πνεύματος και του πάντα επίκαιρου μηνύματος της οικουμενικότητάς του, πρέπει να τονίσω ότι μας φέρνει πιο κοντά και το γεγονός ότι μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια και για τις διεθνείς προκλήσεις όμως γενικότερα. Μας φέρνει πιο κοντά βεβαίως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από κοινού σε μια ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου για παράδειγμα δεκάδες Έλληνες πλειοκτήτες κατασκευάζουν τα πλοία τους στην Κορέα, αλλά ολοένα και περισσότεροι Κορεάτες καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για τα εξαιρετικής ποιότητας αγροτοδιατροφικά προϊόντα, για την ελληνική διατροφή, για την ελληνική κουζίνα. Ή για το γεγονός ότι δεκάδες κορεατικές επιχειρήσεις, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, επενδύουν σε ελληνικές startups, καθώς και για το γεγονός επίσης ότι οι Κορεάτες ειδικοί μεταφέρουν τεχνογνωσία για την ανάπτυξη μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, με τον κύριο Πρωθυπουργό συζητήσαμε εκτενώς για τις εξελίξεις στην Κορεατική Χερσόνησο. Εξέφρασα την βαθιά ανησυχία της Ελλάδας για τις βαλιστικές και πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. Και τόνισα τις προσπάθειές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να τερματιστούν άμεσα αυτές οι απειλές. Παράλληλα, υπογράμμισα τη σημασία που αποδίδουμε στην μη διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής με σκοπό έναν κόσμο απαλλαγμένο από τα πυρηνικά και βεβαίως με απότερο σκοπό την διασφάλιση, την εξασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης. Επίσης, είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό για τη στήριξη που παρήχει η χώρα του στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς προσφυγικής κρίσης. Βεβαίως, ο πιο σημαντικός τομέας για τις σχέσεις μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι η οικονομία, και η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μία περίοδο όπου η συνεργασία μας στον τομέα αυτό μπορεί να αποκτήσει μια ιδιαίτερη δυναμική. Μια περίοδος κατά την οποία όχι μόνο οι διπλωματικές αλλά και οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας απλώνονται ολοένα και περισσότερο πέρα από τα στενά της σύνορα. Στο πλαίσιο αυτό συνομιλήσαμε για τα σημαντικά περιθώρια που υπάρχουν προκειμένου στο άμεσο μέλλον περισσότερες κορεατικές εταιρείες να επενδύσουν στην Ελλάδα, ειδικότερα θα έλεγα στον τομέα των υποδομών, στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας. Αλλά μιλήσαμε επίσης και για τις μεγάλες προοπτικές που έχει η δυνατότητα αύξησης των δικών μας εξαγωγών στην Νότια Κορέα, πέραν από τον αγροτοδιατροφικό τομέα, στον οποίο ήδη αναφέρθηκα, και στον τομέα του ναυτιλιακού εξοπλισμού. Είμαι σίγουρος ότι το σημερινό επιχειρηματικό φόρουμ, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι σημαντικότερες, οι μεγαλύτερες κορεατικές εταιρείες, θα συνεισφέρει σημαντικά προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης
της διμερούς μας συνεργασίας. Συζητήσαμε, όπως σας είπα, και για τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία μας και την παροχή τεχνογνωσίας από την κορεατική πλευρά για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε για την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει σήμερα πιστεύω ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην υλοποίηση της εθνικής μας στρατηγικής για την διοικητική μεταρρύθμιση που έχει ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη δημόσια διοίκηση. Τέλος, συνομιλήσαμε για την επικείμενη υπογραφή Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, αλλά και για τις μεγάλες δυνατότητες που ανοίγονται από τη συνεργασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων. Τονίσαμε δε ότι η τροποποιημένη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών θα συνεισφέρει σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος μόλις υλοποιηθεί την αμέσως επόμενη περίοδο. Ο κύριος Πρωθυπουργός μου εκμυστηρεύτηκε ότι είναι λάτρης των ελληνικών νησιών και ιδιαίτερα της Σαντορίνης, καθώς είναι εξαιρετικά φημισμένη και στην Κορέα. Τον προσκάλεσα να επισκεφθεί ο ίδιος κάποια στιγμή, έχοντας περισσότερο χρόνο. Είμαι βέβαιος ότι αύριο θα απολαύσει μια εξαιρετικά σημαντική τελετή στην αρχαία Ολυμπία, στον ιερό αυτό τόπο. Ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, η φλόγα θα παραμείνει αναμένη μέχρι να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις, στις χειμερινές αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου θα διεξαχθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες το Δεκέμβρη του 2018. Μια φλόγα όμως που συμβολικά θα έλεγα είναι, πέρα από την αυτή καθ' αυτή τη διαδικασία, συμβολίζει και την πάντα αναμένη φλόγα του Ολυμπιακού Πνεύματος, που μεταδίδει το παγκόσμιο, το οικουμενικό μήνυμα της ειρήνης, της συνεργασίας, της ευημερίας, της ευγενικής άμυλας, που νομίζω ότι πάντοτε από τα αρχαία χρόνια έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα δε στις μέρες μας, ιδιαίτερα δε στην κορεατική Χερσόνησο. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στη διοργάνωση των αγώνων και ευχαριστώ για άλλη μια φορά θερμά τον Νοτιοκορεάτη Πρωθυπουργό για την παρουσία του. Τον καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην Ελλάδα και είμαι βέβαιος ότι πέραν της αφής, η δυνατότητα που μας εδόθη να συζητήσουμε για τη σύσφιξη των σχέσεών μας δεν θα πάει καθόλου χαμένη. Το κάθε άλλο, το αντίθετο, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε πολύ πιο εντατικά στην εμβάθυνση των σχέσεών μας. Τον Φεβρουάριο του 2018, όπως είπατε εξοχότετε, θα διεξαχθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Κορέα, στην Πιόνγκιανγκ. Αλλά πραγματικά δείξατε μεγάλο ενδιαφέρον για τους αγώνες και σας ευχαριστούμε γι' αυτό και ευχαριστούμε για την φιλοξενία και τη δική μου και όλης της αποστολής. Όταν γυρίσω στην πατρίδα μου θα μιλήσω σε όλους για αυτό το πνεύμα φιλοξενίας της Ελλάδας. Η Ελλάδα και η Κορέα συνδέονται με πολύ στενούς δεσμούς φιλίας. Την δεκαετία του 50 η Ελλάδα έστειλε πάνω από 10.000 στρατιώτες να πολεμήσουν για την ελευθερία και την δημοκρατία της χώρας μου. Και ακριβώς χάρη στην βοήθεια όλων των στρατιωτών μπορέσαμε να παραμείνουμε ζωντανοί, να ορθοποδήσουμε και να πετύχουμε όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα. Ο κορεατικός λαός δεν θα ξεχάσει ποτέ την βοήθεια που προσέφερε η Ελλάδα. Το 1961, όταν συνάψαμε διπλωματικούς δεσμούς με τη χώρα σας, είχαμε συνεργασία σε πάρα πολλούς τομείς και τη δεκαετία του 70 ξεκινήσαμε την
κατασκευή μεγάλων ναυπηγείων και η Ελλάδα, οι Έλληνες εφοπλιστές ήταν οι πρώτοι οι οποίοι παρήγγειλαν πλοία στα κορεατικά ναυπηγεία. Με την βοήθεια των Ελλήνων μπορέσαμε να αναπτύξουμε τα ναυπηγεία μας. Αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τις απειλές από την Βόρεια Κορέα, η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα που στέλνετε και στην Βόρεια Κορέα. Αύριο θα ζήσουμε την τελετή αφής της Ολυμπιακής Δάπης. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και την ελληνική κυβέρνηση, γιατί πραγματικά με την βοήθειά σας και με τους δεσμούς φιλίας που μας ενώνουν μπορέσαμε να αναπτύξουμε την συνεργασία μας. Το 21% των παραγγελιών που έχουν τα ναυπηγεία μας προέρχονται από την Ελλάδα. Το εμπορικό ισοζύγιο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κορέα επηρεάζεται πάρα πολύ σημαντικά από το ναυπηγικό τομέα. Υπάρχουν όμως ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ισορροπημένο το ισοζύγιο. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε περισσότερες εισαγωγές από την Ελλάδα, αγροτοδιατροφικά προϊόντα, κρασί, λάδι, άλλα γεωργικά προϊόντα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει και στην άνοδο του βιωτικού επίπεδου του κορεατικού λαού επίσης. Όπως αναφέρατε εξοχότατε, αυτή όλη είναι η τομή όπου η Κορέα δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την στενή συνεργασία με την Ελλάδα. Ένας άλλος τομέας είναι και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ήδη υπογράψαμε ένα MOU με την ελληνική κυβέρνηση και η κορεατική κυβέρνηση, οι κορεατικές κυβερνήσεις τέλος πάντων, εφάρμοσαν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πάρα πολύ νωρίς και πάρα πολλές χώρες μας επισκέπτονται για να διδαχτούν από το δικό μας σύστημα. Έχουμε μεγάλη εμπειρία και πιστεύω ότι αυτή η βοήθεια μπορεί να είναι και αμοιβαία, διότι όλες οι χώρες, ακόμα και η Ελλάδα, μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε ένα πιο διάφανο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η Ελλάδα μπορεί να εφαρμόσει γρήγορα ένα σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς και η Κορέα εδώ μπορεί να βοηθήσει. Είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε τα πάντα με την Ελλάδα και θα συνεργαστούμε και θα συζητήσουμε για τη διάρκεια της επίσκεψής μου στην Ελλάδα και για άλλους τομείς συνεργασίας. Πρέπει να διευρύνουμε τις εμπορικές μας συναλλαγές, να μειώσουμε το έλλειμμα στο ισοζύγιο το εμπορικό μας. Η Ελλάδα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι το λίκνο του πολιτισμού και είναι η χώρα από την οποία ξεκίνησε το μήνυμα για την ειρήνη και τη δημοκρατία σε όλο τον πλανήτη. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το Ολυμπιακό πνεύμα γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα και πιστεύουμε ότι θα το μεταδώσουμε και στον κορεατικό λαό την επόμενη χρονιά. Γύρω στις 100 μέρες έχουν μείνει μέχρι την έναρξη των αγώνων. Θα κάνουμε τα πάντα, θα καταβάλουμε κάθε μια προσπάθεια έτσι ώστε οι αγώνες να είναι επιτυχείς και πιστεύουμε ότι η χώρα μας θα είναι μια χώρα ασφαλής που μπορεί να καλωσορίσει όλους τους πολίτες από όλες τις χώρες που θέλουν να έρθουν να καλωσορίσουν, να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Και ελπίζουμε ότι θα καλωσορίσουμε και εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, εκεί.
Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε όποτε βοηθήσουν οι συνθήκες, είτε να έρθουμε εμείς εδώ, είτε και εσείς να έρθετε στην Κορέα. Ελπίζουμε ότι θα μας θυμίσετε με την παρουσία σας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια, κάνει κρύο. Κάνει κρύο, να το ξέρετε, να είσαι προετοιμασμένος. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και σε μένα και σε όλη την αποστολή. Η σχέση μας με την Ελλάδα θα διευρυνθούν, θα γίνουν πιο στενές και πιστεύω ότι πραγματικά θα μπορέσουμε να βρούμε νέους τρόπους για να συνεργαστούμε και σε άλλους τομείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε καταρχήν στην Ελλάδα. Είπατε στις δηλώσεις σας ότι οι Έλληνες εφοπλιστές ήταν αυτοί όπου στήριξαν την δική σας την βιομηχανία και τη δική σας την χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω από τη δική σας την πλευρά σε ποιους τομείς της οικονομίας και του εμπορίου θα επικεντρώσετε το έμπραχτο ενδιαφέρον σας για την Ελλάδα, κάτι που θα σημαίνει και την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Και για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την Κίνα ανοίγει ένας νέος δρόμος για την ελληνική οικονομία, αυτή τη φορά πάλι προς Ανατολάς. Να ξεκινήσω εγώ γιατί... Ναι, εγώ μόνο θα πέρα να τρίγεσαι. Α, κρασίγεσαι. Είναι σταθερή η επιδίωξή μας να έχουμε ουσιαστικές σχέσεις στα πλαίσια της πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής που εφαρμόζουμε ως δόγμα τα τελευταία 2,5 χρόνια με όλες τις χώρες που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα, στους κρίσιμους τομείς, ιδιαίτερα της οικονομίας, του εμπορίου. Η Νότιος Κορέα όμως έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι μια χώρα που έχει πολύ έγκαιρα προβλέψει ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας. Και άρα η επιλογή των κυβερνήσεων στη Βόρεια Κορέα, στη Νότια Κορέα να επενδύσουν στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, στο ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την ευρύτερη έννοια, διότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα της γνώσης και της εξάσκησης των ανθρώπων, των επιστημόνων πάνω στα αντικείμενα της νέας γνώσης και της έρευνας. Η Νότιος Κορέα λοιπόν έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά την εφαρμοσμένη έρευνα, την εφαρμοσμένη πάνω στην καθημερινότητα χρήση της τεχνολογίας. Και υπ' αυτή την έννοια έχουμε πάρα πολλά να πάρουμε. Δεν θα έλεγα ότι η σχέση μας είναι μπορεί να είναι στο μέλλον μια σχέση συμβατική, υπό την έννοια ότι θα έχει τόσο μεγάλη αξία να μετρήσουμε τις επενδύσεις ευρώ το ευρώ ή δολάριο το δολάριο ή αναλόγως σε ποιο νόμισμα τις μετράει κανείς. Αλλά θα έχει ιδιαίτερη αξία να δούμε πώς μπορούμε εμείς να αποκομίσουμε εμπειρία, γνώση, τεχνογνωσία και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε και τον τομέα τον εμπορικό στις σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκε πριν ο Πρωθυπουργός στο εμπορικό ισοζύγιο. Πράγματι, το εμπορικό ισοζύγιο είναι ανισοβαρές. Και είναι ανισοβαρές και σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές της Ελλάδας προς την Κορέα, προς την Νότια Κορέα σε σχέση με τις εισαγωγές, αλλά είναι ανισοβαρές και ως προς τις επενδύσεις. Διότι ενώ έχουμε λίγες εξαγωγές, έχουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις Ελλήνων πλειοκτητών στα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας. Είναι κοινή μας βούληση να εξορροπήσουμε αυτό το ισοζύγιο. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Όχι σταματώντας να εισάγουμε νέα τεχνολογία από την Νότια Κορέα. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ίσα-ίσα που είναι ευπρόσδεκτη η τεχνολογία των πολύ σημαντικών νοτιοκορεατικών επιχειρήσεων που έχουν παγκόσμια ακτινοβολία. Σχεδόν σε κάθε σπίτι ενδεχομένως υπάρχει μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει παραχθεί στην Νότια Κορέα.
Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι να εξορροπήσουμε το ισοζύγιο εξάγοντας περισσότερα αγροτικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα, εξάγοντας προϊόντα που αφορούν τον τομέα της ναυπηγοεπισκευής, διότι όντως εκεί επισκευάζονται ελληνικά πλοία, άρα έχει σημασία τα εξαρτήματα με τα οποία αυτά τα πλοία επισκευάζονται, οι μηχανές που παίρνουν, τα δαλακτικά που παίρνουν, να αξιοποιηθεί και η ελληνική βιομηχανία για την εξαγωγή αυτών των προϊόντων που θα συνεισφέρουν συνολικά στην ναυπηγοεπισκευή στην Νότια Κορέα. Καθώς επίσης, και αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι να αυξήσουμε τις επενδύσεις σημαντικών επιχειρήσεων και νέας τεχνολογίας στην Ελλάδα. Και αυτό νομίζω ότι συζητήσαμε διεξοδικά και νομίζω ότι και η συνεργασία ανάμεσα στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα μπορεί αυτό να το προωθήσει μέσα από τις επενδύσεις στη νέα τεχνολογία και στη νέα γνώση, μέσα από τις start-up επιχειρήσεις που θέλουμε να βρίσκονται στον περίγυρο των ελληνικών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων. Υπ' αυτή την έννοια, στο ερώτημά σας απαντώ ότι η σχέση μας με την Νότια Κορέα είναι εξαιρετικά σημαντική, άλλου είδους σχέση όμως, γιατί συγκρίνατε την Κίνα, εγώ θα σας πω ότι θα είναι μια σχέση εξειδικευμένη σε τομείς όπου πραγματικά η εμβάθυνση της συνεργασίας θα είναι αμοιβαία υποβελής και για τις δύο πλευρές. Ναι, 저에게 주신 질문은 조선 분야에서 하는 το ερώτημα το οποίο μου θέσετε είναι απ으로 특별히 어떤 분야로 στον ναυπηγικό τομέα η χώρα μου έτυχε μεγάλης βοήθειας από τους Έλληνες, από την Ελλάδα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η ναυπηγική είναι ένας τομέας όπου η συνεργασία μας μπορεί να γίνει ακόμα πιο στενή, γιατί τα κορεατικά ναυπηγεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανταλλακτικά και εργαλεία τα οποία θα προέρχονται από την Ελλάδα. Επίσης, ένας άλλος τομέας είναι ο γεωργικός τομέας, το λάδι και άλλα προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ υγιεινά και πάρα πολύ νόστιμα και τα οποία ελκύουν τους Κορεάτες καταναλωτές. Αυτό που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να βρούμε τομείς όπου μπορεί να έχουμε άμεσα αποτελέσματα, να δούμε άμεσα αποτελέσματα της συνεργασίας μας. Παραδείγματος χάρη, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και νέες τεχνολογίες. Θέλουμε να προωθήσουμε επίσης το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πώς μπορούμε να εισάγουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε έναν μεγάλο αριθμό τομέων? Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μπορούμε να βελτιώσουμε μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας μας. Αυτά μπορεί να γίνουν άμεσα. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, έτσι ώστε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα και η συνεργασία αυτή να υλοποιηθεί. Στον τομέα της τεχνολογίας πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να μοιραστούμε περισσότερη τεχνολογία μαζί σας. Οι κορεατικές εταιρείες νομίζω ότι μπορούν να συνεργαστούν με την Ελλάδα, γιατί ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι η ελληνική οικονομία πέρασε από δύσκολα μονοπάτια τα τελευταία χρόνια. Τώρα όμως βρισκόμαστε στον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης, άρα οι εμπορικές σχέσεις μας πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν. Και ούτως ή άλλως πρέπει και ο κορεατικός λαός να ξεπληρώσει το χρέος που έχει προς τον ελληνικό λαό. 네, 저는 대한민국 동아일보의 유근영 기자라고 합니다. 그 먼저 치프라스 총리께서 저희 평창 올림픽에 δημοσιογράφος από την Κορέα. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας όσον αφορά τους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Να σας πω ότι
Και εμείς σας απευθύνουμε τις ευχές μας για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Σας ευχόμαστε να δείτε την οικονομική ανάκαμψη να δίνει τους καρπούς της στο άμεσο μέλλον. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι θέλουμε να έχουμε ασφαλείς αγώνες. Τι μπορεί να κάνει η Κορέα και η διεθνής κοινότητα έτσι ώστε να είναι όντως ασφαλείς οι Ολυμπιακοί αγώνες? Είναι προς εμένα το ερώτημα. Ναι, μίλησα πριν για το πνεύμα το οικουμενικό πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ένα πνεύμα που έρχεται από την αρχαιότητα. Να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στον αρχαίο ελληνικό κόσμο υπήρχε μορατόριο. Δεν υπήρχαν συγκρούσεις. Και υπ' αυτή την έννοια θα μπορούσε κανείς να πει ότι η σύγχρονη εκδοχή του Ολυμπιακού Πνεύματος μας αναγκάζει να προσανατολιστούμε σε ένα διαρκές μορατόριο και όχι μονάχα στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Εγώ λοιπόν πέρα από την ευχή το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, το Ολυμπιακό Πνεύμα να μας αγγίξει όλους, θα έλεγα ότι θα πρέπει πολύ συγκεκριμένα η διεθνής κοινότητα να απευθυνθεί και προς την βορειοκορεατική πλευρά απαιτώντας την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των βαλιστικών όπλων. Θα έλεγα δε επιπλέον ότι είναι μια αφορμή για όλους μας να αναστοχαστούμε για το πώς η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να οδηγήσει στην ευημερία και στην πρόοδο, η καλή χρήση, η ορθή χρήση, αλλά και το πώς η στρεβλή χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του πλανήτη, στην παγκόσμια καταστροφή. Η πυρηνική απειλή δεν είναι μια απειλή που αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή, είναι μια παγκόσμια απειλή. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι Ολυμπιακοί αυτοί αγώνες στην Νότια Κορέα είναι μια αφορμή, πολύ καλή αφορμή, για να συνειδητοποιήσουμε όλοι και να αναστοχαστούμε το πόσο κρίσιμο είναι κανείς να βλέπει αψήφιστα αυτές τις εξελίξεις και άρα πόσο κρίσιμο είναι η παγκόσμια κοινότητα να απαιτήσει την ορθή εφαρμογή της τεχνολογίας, την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά ταυτόχρονα να απαιτήσει και να προωθήσει μια γενικευμένη, αν θέλετε, ένα γενικευμένο αφοπλισμό, διότι κατά την εκτίμησή μας αυτό είναι το μήνυμα και των αγώνων, αλλά και αυτό είναι το μήνυμα που σαν μια δύναμη ειρήνης η Ελλάδα θέλει να αναδείξει, ότι τα πυρηνικά όπλα δεν έχουν θέση στον πλανήτη. Μεγάλη συζήτηση για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ας την αφήσουμε στην άκρη. Τα πυρηνικά όπλα όμως δεν έχουν θέση, είτε βεβαίως αυτά αφορούν δυνάμεις που δεν έχουν καμία διάθεση να συμμορφωθούν με τους παγκόσμιους κανόνες της διεθνούς κοινότητας, αλλά είτε και στα χέρια δυνάμεων που θέλουν να συμμορφωθούν και συμμορφώνονται. Δεν έχουμε ανάγκη τα πυρηνικά όπλα. Αντιθέτως, πιστεύω πως αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι το μέλλον της ανθρωπότητας πρέπει να είναι ένα μέλλον ειρηνικό, ένα μέλλον προόδου, ένα μέλλον ευημερίας. Okay. Yep. Okay. Sure.